Δεν λέγομαι, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι την κυρία Μόλχο. Τελικά, επειδή δεν έχω ξεκαθαρισμένη άποψη, ιστορικά έχει επιβεβαιωθεί ότι γνώριζε η εβραϊκή ηγεσία, θρησκευτική ηγεσία, το μέλλον των εκτοπισμένων. Το γνώριζε ή όχι? Δεν το γνώριζε. Δεν το γνώριζε. Όχι. Και δεν μπορούσε ως εκ τούτου να... Κανένας δεν το γνώριζε. Αφού μπήκαν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη, στην κοινότητα, τι γινότανε? Η κοινότητα. Τι να κάνει η κοινότητα. Ήταν αυτός ο προδότης, αυτός ο Ραβίνος, ο οποίος τον είχαν, τον αποστομώσανε να μην πει κουβέντα το τι γίνεται. Και αναμεταξύ, όταν πει στη συναγωγή εκεί που ήταν, κατάλαβες, και μετά είχαν πάει τέσσερα αυτά, είχαν πάει στην Πολωνία. Και μετά εμείς φωνάξαμε από πάνω και ήμασταν από πάνω και λέγαμε, καλά, μέχρι σήμερα κανένας καμιά είδηση δεν μας έδωσε. Και το πετάξαμε τις καρέκλες απάνω και τον βγάλανε από την άλλη πόρτα, ξέρεις, από την πόρτα που έχει η συναγωγή, τον βάλανε σε ένα παϊτόνι και τον φυγαδεύσανε και έφυγε. Σε ποια συναγωγή? Ήταν να τους σκοτώσουμε εμείς εκεί. Εμείς ήταν να τους σκοτώσουμε, ήμασταν πέντε παιδιά, πέντε φίλοι, οι οποίοι αποφασίσαμε να τους σκοτώσουμε. Ποιοι φίλοι ήσασταν? Ε? Ποιοι φίλοι ήσασταν? Ήταν και πόσο ήμασταν, ποιοι ήταν αυτοί, που να θυμάμαι εγώ ποιοι ήταν, πόσο ήμασταν. Ήμασταν πολλοί. Πότε συνέβη αυτό? Γιατί τα συζητήσαμε πάνω. Τι μας λέει βλακείς τώρα, λέει. Τι αυτό έλεγε δηλαδή ο Ραβίνος? Έβγαλε λόγο και έλεγε ότι πιανάνε εκεί, θα αρχίσετε πάλι μια καινούρια ζωή, δεν ξέρω τι, ξέρω πότε. Καλά το λέμε, μέχρι σήμερα κανένας δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ενώ ήξερα εγώ τι γινότανε, γιατί σε είπα, γιατί εγώ δεν είχα εμπιστοσύνη καθόλου με τους Γερμανούς. Γιατί ο αυτός που είναι ο νοικοκύρης ο δικός μου, ο Καπουάνος, ο Εκτόρ, με φώναξε εμένα πάνω όταν μπήκαν οι Γερμανοί το 41, μου το είπε αυτό. Εγώ πήγαινα πάνω, κατάλαβες, και καθόλου κάνουμε παρέα. Με λέει μια μέρα, αυτός ήταν Ιταλό υπήκος, ήταν. Με τον πρόξενο τον Ιταλό ήταν πολύ φίλος του. Και με λέει, άκουσα, σε πω μια κουβέντα, λέει. Εάν θα τη βγάλεις από το στόμα, θα σε σκοτώσω, μου λέει, να ξέρεις. Τι συμβαίνει? Λέει, αυτό και αυτό συμβαίνει στην Πολωνία. Στην Πολωνία, λέει, τους βάζουν στα βαγόνια μέσα, τα βάζουν στα βαγόνια μέσα και βάζουν και γύρω-γύρω βάζουν ασβέστη. Ο άνθρωπος χωρίς να κατουρίσει δεν μπορεί και αυτό γίνεται αυτό δηλητήριο και πεθαίνουν και τους ρίγουν στο Δούναβης. Εγώ του πήρα από μέσα αυτό και δεν έδωσα εμπιστοσύνη καθόλου στους Γερμανούς. Καθόλου. Από την πρώτη στιγμή δεν έδωσα πια. Αλλά δεν είπα σε κανένα. 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 And the main reason that make me think about escaping, although we heard the Rabbi Koret saying, don't worry, we're going to go and work for the Germans, is that a friend of mine brought one day, show me one day, a publication from France called Match. And in that publication, there were pictures of the trains going to Auschwitz. And underline it says, the train de la mort marche encore. This is what, you saw this like at the beginning of 1943? At the beginning of 1943, maybe January or February. After that publication, they used to sell that publication in Salonika. After that guy showed me that, I went to buy one, and they were all confiscated by the German authorities. So people will know that. Εν τω μεταξύ ήρθε και ο γιος του αδελφού μου από εδώ, είχε έναν αυστριακό στο σπίτι επιτάξει ένα δωμάτιο και το βράδυ γυρνούσε στο σπίτι και κάθονταν κουβέντα. Στο Βόλο αυτό? Στο εδώ, Πόλο, εδώ. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Μιλούσε, η νύφη μου ξέρει πολύ καλά τα γερμανικά και γαλλικά ο αδελφός μου. Μιλούσαν όλα αυτά. Του πήγαινε σοκολάτες στον τέλειο μικρόν που ήταν. Και ένα βράδυ του λέει, έχετε εμπιστοσύνη, πού έχετε συγγενείς? Γιατί θέλετε? Έχετε και εμπιστοσύνη σε μένα? Τι εμπιστοσύνη έχουμε, του λέει. Τι έχουμε μαζί να εμπιστευτούμε? Ήρθε η διαταγή του Χίτλερ για τους Εβραίους. Αν θέλετε,
θέλει να τον πάω όπου θέλετε και τον, μας τον έστειλε στο Βόλο, ο Γερμανός. Τον έστειλε και ήταν εκεί μαζί μας. Μετά ήρθε ο αδερφός. Πότε έγινε αυτό? Στην αρχή από αρχήνει ο διωγμός, γιατί αρχήνησαν σιγά σιγά να μαθαίνονται τα πράγματα. Το ξενοδοχείο, όπως είπα, του Γαμπρού μου επιτάχθηκε από Γερμανούς αξιωματικούς. Μέσα στους αυτούς τους αξιωματικούς που μένανε, μένανε δύο αξιωματικοί της οργάνωσης εδώ, Ρόζενμπεργκ. Αυτή η οργάνωση Ρόζενμπεργκ ήταν ειδικά για τους Εβραίους, να τους μαζέψει από τα γκέτο, να τους πάει στο Βαρόνου Χίρς και να φύγουν στην Πολωνία. Λοιπόν, έρχεται ο γαμπρός μου και η αδερφή μου και λένε ότι οι δύο αξιωματικοί αυτοί που επαναλαμβάνω ήταν μόνο για να μαζέψουν τους Εβραίους των διαφόρων περιοχών και να τους πάνε στο Βαρόνου Χίρς για να τους εκτοπίσουν. Καμία άλλη δουλειά δεν είχαν. Αυτή μόνο η αποστολή τους ήταν αυτή. Το δε αρχηγείο τους ήταν στη Βελισσαρίου, κοντά στην Ισραηλιτική κοινότητα. Λοιπόν, δύο τέτοια αξιωματικοί μέναν στο ξενοδοχείο. Η αδερφή μου και ο γαμπρός μου, επειδή μιλούσαν γερμανικά, το βράδυ κατεβαίναν στο σαλόνι να βάλουν ραδιόφωνο, να ακούσουν. Ερχόντουσαν και οι αξιωματικοί Γερμανοί εκεί, βέβαια, ο διευθυντής του ξενοδοχείου. Μιλούσαν, κάνανε μια παρέα, τέλος πάντων. Οπότε, μια μέρα, δηλαδή, εκείνη την ημέρα μετά που ήρθε ο γαμπρός μου στο σπίτι να μας βρει, τον λένε οι δύο αυτοί αξιωματικοί, κύριε Μέγα, λέει, θέλουμε κάτι να σε πούμε. Πηγαίνουνε κάπου, λέει, η γυναίκα σου είναι Εβραία. Ο γαμπρός μου με αυτή τη λέξη που άκουσε, μόνο που δεν λιποθύμησε. Λέει, σας παρακαλώ, η γυναίκα μου ήταν Εβραία. Αλλά επειδή και τότε, κάνω μια παρένθεση, γινόντουσαν πολύ μεικτοί γάμοι, Εβραιοπούλες, φέρανε χριστιανού, λευκοί γάμοι μπορώ να πω, για να σωθούνε, τέλος πάντων, ορισμένες κοπέλες. Λέει, όχι, λέει, εγώ το 38 παντρεύτηκα με τη γυναίκα μου, βαφτίστηκε και είναι χριστιανή και έχω και χαρτιά και τέτοια. Λέει, κυρία Μέγα, δεν σε ρωτάμε, λέει, γι' αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει, λέει. Έχει οικογένεια η γυναίκα σου? Έχει, λέει. Μητέρα, πατέρα και μια αδερφούλα 11 ετών. Λέει, και αυτοί τι θα κάνουν αυτοί? Τι θα κάνουμε, λέει ο γαμπρός. Θα πάνε στην Πολωνία όπως πάνε όλοι. Λέει, πού βρίσκονται τώρα? Λέει, τώρα βρίσκονται στο γκέτο της Συγκρού. Άκου να δεις, κύριε Μέγα. Δεν θα μας κάνεις ερωτήσεις. Θα ακούσεις μόνο αυτό που θα σου πούμε. Χωρίς σχόλια και χωρίς τίποτα. Εάν μπορείς να μην τους στείλεις στην Πολωνία, κάντο. Εκείνο που μπορούμε εμείς να σε βοηθήσουμε είναι το εξής. Ότι όταν θα μαζέψουμε τη Συγκρού, 2-3 μέρες πριν θα σε ειδοποιήσουμε να τους βγάλεις από εκεί πέρα. Ο γαμπρός μου δεν ήξερε τι να τους απαντήσει. Λέει, αυτό είναι που μου λέτε. Αυτό σου λέμε, σκέψου το και πράξε. Εμείς θα σε ειδοποιήσουμε πριν πάρουμε τη Συγκρού.